Χαίρετε, Αλάνια. Προσωπικά, όπως βλέπετε, είμαι 80,5 κιλά. Καλά, το πρωί είμαι λιγότερα. Μετά το πρωί είναι το χέσιμο. Τώρα έχω φάει και δύο γεύματα ήδη. Άσχετο. Καλό, όχι εντελώς άσχετο. Για βάρος θα μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Για αρχή, να πω μερικά βασικά πράγματα για αυτούς που μπορεί να μην τα ξέρουν. Λοιπόν, μυϊκή μάζα είναι το συνολικό βάρος των μυών που έχει στο σώμα σου. Όχι το πόσο μεγάλοι φαίνονται και ούτε καν το πόσο μεγάλοι είναι. Το πόσο ζυγίζουν. Δηλαδή παίζει ρόλο και η πυκνότητα στην μυϊκή μάζα. Βάρος κάποιου είναι το πόσο ζυγίζει. Και δεν ξέρω γιατί μόλις είπα κάτι που εννοείται σε όλο το σύμπαν. Όγκος, όπως όλοι ξέρετε, είναι το πόσο μεγάλο φαίνεται κάτι. Όταν μιλάμε για μύες όμως, όγκος είναι ο μυς συν το λίπος που τον περικλείει. Όταν υπάρχει έλλειψη γράμμωσης, τότε υπάρχει λίπος. Δεν θυμάμαι άλλα, μπορεί να τα συναντήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε ότι το βάρος στα άτομα που γυμνάζονται ή νομίζουν ότι γυμνάζονται, αποτελεί status symbol. Όταν είσαι βαρύς και μεγαλός όμως, θεωρείσαι τουμπανότερος. Το θέμα είναι ότι κάπου εδώ κρύβεται και η αλήθεια. Είναι το πόσο βαρύς σε σχέση με το πόσο μεγαλός όμως είσαι. Στο σημείο αυτό να πω ότι το βάρος σου καθορίζεται και από οστική μάζα, βάρος οστών δηλαδή, υγρά, εντερική μάζα, ας μην πω σε λεπτομέρειες γι' αυτό, πιστεύω όλοι καταλάβαμε τι είναι εντερική μάζα, πόσο μεγάλα είναι τα οργανά σου, πόσο μεγάλο εγκέφαλο έχεις, όλα ζυγίζουν στο σώμα. Όλα επηρεάζουν το βάρος σου, το πόσο βαρύς θα είσαι. Αλλά η κύρια σωματική σου σύσταση είναι μύες προς λίπος. Και γι' αυτό και θα μιλήσουμε. Λοιπόν, βασικά, κάτσε λίγο. Ακούγονται νύχια απ' έξω. Λοιπόν, συνεχίζω αυτό που έλεγα πριν για το πόσο βαρύς σε σχέση με το πόσο μεγαλός όμως είσαι. Είχα συναντηθεί με ένα παλιό γνωστό προχθές. Καλά, δεν είναι ακριβώς προχθές, έχει κανένα 1,5 μήνα. Αυτός με περνάει μισό κεφάλι στο ύψος. Δηλαδή, αν είμαι ένα 69, να είναι περίπου ένα 80. Τέσπα, ο τυπάς είχε μεγαλύτερο μέγεθος από εμένα, πιο φαρδιές πλάτες, πιο μεγάλο χέρι, γενικότερα πιο ογκώδης. Αλλά σκέψου ήταν στα 77 κιλά. Εγώ είμαι στα 78, δηλαδή ήταν ένα κιλό ελαφρύτερος. Αν και ήταν αρκετά πιο μεγαλός όμως από εμένα. Αυτό ήταν λόγω της λιπόδους σύστασης του σώματός του. Το λίπος πιάνει πιο πολύ χώρο από ότι ο μυς του ίδιου βάρους, γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη πυκνότητα. Άρα ήμουν πιο βαρύς από αυτόν λόγω διαφορετικής σύστασης μειών λίπους. Ήμουν πιο μειώδης. Επίσης, στάνταρ είχα μεγαλύτερη οστική πυκνότητα, και λογικά και πιο πολλά, ξέρεις, υπολείμματα στο εντερό μου. Ανακεφαλαιώνοντας, το να είσαι στεγνός από λίπος, άρα γραμμωμένος, σε κάνει να φαίνεσαι πιο ελαφρύς από το πραγματικό σου βάρος. Γιατί το λίπος προσθέτει όγκο αυξάνοντας το βάρος σου, λιγότερο από ότι όμως θα το αύξανε ο ίδιος όγκος μειών. Αλλά όλα αυτά είναι μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο ισχύουν αυτά. Από ένα σημείο και πέρα, για να επιτευχθεί, ας πούμε για παράδειγμα σε bodybuilders, εξαιρετική γράμμωση, πέφτει το βάρος δίχως να μειώνεται ιδιαίτερα όγκος από ένα σημείο και μετά. Διότι αυτό που χάνεται δεν είναι πλέον μόνο λίπος. Ας το εξηγήσω έτσι. Έχουμε ένα bodybuilder που μόλις τελείωσε τον όγκο του και θα πρέπει να κάνει στέγνωμα για να φτάσει στην κατάλληλη γράμμωση ώστε να γαμώ το σπίτι. Και θα πρέπει να κάνει στέγνωμα για να φτάσει στην κατάλληλη γράμμωση ώστε να πάρει μέρος σε αγώνες. Στο τελείωμα του όγκου του και στην αρχή του στεγνώματός του είναι γύρω στα 130 κιλά με 13% λίπος. Προειδοποίηση. Οι αριθμοί είναι εντελώς ενδεικτικοί, γιατί λέω ένα παράδειγμα, και δεν θα υπολογιστούν με πλήρη μαθηματική ακρίβεια, αλλά κατά προσέγγιση, ok. Είναι λοιπόν 130 κιλά με 13% λίπος. Η γράμμωσή του είναι ομορφούλα, φαίνονται κοιλιακοί και τα σχετικά, αλλά χωρίς την εξαιρετική λεπτομέρεια που χρειάζεται για τους αγώνες. Στεγνώνει μέρα με την ημέρα, στεγνώνει, φτάνει 6% λίπος. Έχει χάσει απεροελάχιστο όγκο γενικά, γιατί έχασε το στρώμα λίπους που υπήρχε ανάμεσα στους μύες και στο δέρμα του. Okay, οπότε ναι, έχασε κάποιον απεροελάχιστο όγκο ουσιαστικά. Έχει εμφανώς χάσει όμως κάποιον όγκο στην περιοχή της κοιλιάς, γιατί στον άντρα ουσιαστικά εκεί αποθηκεύεται το λίπος, εκεί είναι η κύρια αποθήκη λίπους. Αλλά οι κοιλιακοί του έχουν φτάσει σε πολύ εξαιρετικό επίπεδο γράμμωσης. Πλέον βρίσκεται στα 120 κιλά με 6% λίπος.
Και επειδή είμαι και ψυχοξαναγκαστικός, κάθεται υπολόγισε με μαθηματικά τελικά, και για πτώση βάρους από 130 κιλά με 13% λίπος σε 6% περίπου, είναι 10 κιλά. Και το περίπου δεν είναι 6% σωματικό λίπος, αλλά 5,7. Αλλά ας πούμε 6. Άρα ο Μίτσος, Μίτσο τον λένε, είναι πλέον 120 κιλά με 6% λίπος. Δηλαδή έχασε 10 κιλά και έριξε το ποσοστό λίπους κατά 7%. Ο όγκος του μειώθηκε κάπως εμφανώς κυρίως στην κοιλιά, παντού αλλού όμως πολύ απειροελάχιστα. Συνεχίζει όμως το στέγνωμά του. Okay. Και χάνει κι άλλο από το ελάχιστο λίπος που του είχε απομείνει, που στα 120 κιλά με ποσοστό 6% είναι 7,2 κιλά. Πλέον έχει σταματήσει να χάνει όγκο χάνοντας λίπος. Το μόνο που συμβαίνει είναι ότι στερεύει από λίπος και υγρά, με αποτέλεσμα το δέρμα του να κολλάει σφιχτά πάνω στους μύες και να εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες των υπερτροφικών μειών του. Το κατώτερο σύνολο του δελτοειδή εδώ πέρα, το κατώτερο σύνολο του δελτοειδή, χωρίζεται από τον δικέφαλο και τον τρικέφαλο από μια πολύ λεπτή, εντελώς ευδιάκριτη γραμμή. Παντού σε θωρακικούς, δελτοειδείς κλπ. Κλπ. Έχει γραμμές. Φτάνει λοιπόν η ημέρα των αγώνων. Okay. Και είναι στα 2% λίπος με 115 κιλά. Με περίπου δηλαδή 2,2 κιλά λίπος πάνω του. Τώρα, όπως είπαμε, όσο πιο λιπόδης είναι κάποιος, τόσο λιγότερο βαρύς σε σχέση με το μέγεθός του. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν μιλάμε για ανθρώπους που κυριολεκτικά έχουν ξεφτυλίσει τα ποσοστά λίπους του σώματός τους και αφυδατώνονται με σκοπό την επίτευξη εξαιρετικής μυϊκής λεπτομέρειας, okay, τότε μπορεί κάποιος να είναι σχετικά ελαφρύς για το μέγεθός του. Ας δούμε τον τυπά που χρησιμοποιήσαμε πριν, τον Μίτσο. Από τα 120 κιλά έπεσε στα 115, που εν τέλει παίζονταν και λιγότερα λόγω απώλειας και υγρών πέρα από λίπους, χωρίς να χάσει όγκο. Okay. Αλλά και γενικότερα από τα 130 που ήταν, από τα 130 κιλά που ήταν πριν αρχίσει το στέγνωμα, μέχρι τα 115 που είναι 15 κιλά διαφορά, εν τέλει όγκος που έχασε δεν είναι και πάρα πολύ, δεδομένου ότι έχασε 15 κιλά. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι έχασε ό,τι εμπόδιζε τη γράμμωσή του από το να φανεί πλήρως. Μπες τσέκαρε φωτογραφίες bodybuilder-άδων, να δεις πόσο ουσιαστικά λίγο όγκο χάνουνε καθώς χάνουν λίπος για να φτάσουν στην ιδανική γράμμωση για αγώνες. Δηλαδή τον βλέπεις τον άλλονα, η γράμμωσή του αυξάνεται πάρα πολύ, τα κιλά του μειώνονται σαφώς γιατί χάνει υγρά, λίπος και τέτοια, αλλά ο όγκος του δεν μειώνεται ιδιαίτερα. Okay, επειδή ουσιαστικά είναι το λίπος που κάθεται ανάμεσα στους μύες κλπ. 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 Τα υγρά κλπ. Που εμποδίζουν το δέρμα να κολλήσει πάνω στον μύ για να φαίνονται μέχρι κοιήνες του μύ. Οπότε ουσιαστικά δεν χάνει πολύ όγκο, αν και χάνει κάποια κιλά. Και πολλές φορές είναι και, ξέρεις, αξιοσημείωτο ποσό κιλών. Κάποιοι από αυτούς χάνουν μέχρι και 20 κιλά στο στεγνωμά τους. Ο όγκος τους όμως δεν αλλάζει και πολύ. Αν όμως κάποιος χοντρός χάσει 20 κιλά για να γίνει λιγότερο χοντρός ή φυσιολογικός, εκεί η διαφορά φαίνεται. Εξαρτάται με άλλα λόγια για ποια τάξη μεγέθους μιλάς. Να ξέρεις, αν είσαι μεγαλός όμως, μα σχετικά ελαφρύς, ίσως πρέπει να χάσεις λίπος και να σφίξεις. Εκτός αν σε ενδιαφέρει μόνο ο όγκος. Όχι απλά να ξέρεις, δεν είσαι όλος μύες. Και αν είσαι σαν εμένα, μικρός όμως, μα σχετικά βαρύς, να ξέρεις, αν βάλεις λίγο λίπος, θα χαλάσει μεν κάπως η γράμμωσή σου, αλλά θα αποκτήσεις λίγο παραπάνω όγκο, που μπορεί να θες να έχεις λίγο παραπάνω όγκο, και θα τον αποκτήσεις πιο εύκολα και γρήγορα από ό,τι αν προσπαθήσεις να τον αποκτήσεις με μυϊκή μάζα. Επίσης, ο υδατάνθρακας γεμίζει τους μύες σου γλυκογόνο και τους φουσκώνει. Μπορείς να το ψάξεις αυτό στο ίντερνετ, θα καταλάβεις τι εννοώ, υπάρχει διαφορά. Okay, λοιπόν, παιδιά, τελείωσε το βίντεο. Ήταν λίγο nerd σήμερα το βίντεο. Αλλά πιστεύω δεν σας χάλασε ιδιαίτερα, είχε αρκετό ποσό γνώσης μέσα πιστεύω. Έκανα και λίγη έρευνα για αυτό το βίντεο, λίγο μαθηματικά, λίγο μαλακίες. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να έχετε μια καλή μέρα, καλό βράδυ, δεν ξέρω ανάλογα τι ώρα το βλέπετε το βίντεο. Μπαγιά.